Επανήλθαμε. Τι κοινό λοιπόν έχει η Τουρκία με τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, την Νότια Αφρική? Το αίτημα εντάξεως στους BRICS. Πάμε λοιπόν να δούμε. Καταρχήν ξεκινάμε από εδώ. Βραζιλία, από την Αμερικανική Ήπειρο, η Βραζιλία είναι το μοναδικό μέλος. Και από την Αφρική έχουμε ένα ιδρυτικό μέλος στην Νότια Αφρική και δύο νεότερα. Νέα, 2024 μέλη, η Αίγυπτος και η Αιθιοπία. Και στην Ευρασία έχουμε τα ιδρυτικά μέλη Ρωσία, Κίνα, Ινδία, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και εσχάτως η Τουρκία. Πάρα πολύ ωραία. Τι ζητά λοιπόν η Αλεπού στο παζάρι? Διόρθωσης. Τι ζητά ο Γκρίζος Λύκος στο παζάρι? Ο Γκρίζος Λύκος που είναι αναπαριστά την Τουρκία, έχει μια μεγάλη ιστορία αμφισβητήσεως βασικών θεμελιωδών αξιών τις οποίες έθεσε ο Κεμάλ. Ο Κεμάλ ήταν εκείνος ο οποίος πήρε τους Οθωμανούς, όσους είχαν απομείνει εις την Οθωμανιστά, τμήματα εκείνα που πάλε ποτέ ήλεγχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και τους μετέτρεψε σε Τούρκους. Αυτή η μετατροπή του Οθωμανού σε Τούρκο είχε πολύ συγκεκριμένο ιστορικό αποτύπωμα. Και πίσω από αυτό κρυβόταν ένας πολύ προσεκτικός, όχι απλώς γεωπολιτικός, ιστορικός σχεδιασμός. Καταρχήν ο ίδιος ο Κεμάλ, αν του έκανες τεστ DNA, μόνο Τούρκο δεν θα τον έβγαζες. Και ενώ η λέξη Τούρκος θεωρείται υποτιμητική για τους Οθωμανούς, υπάρχει άλλωστε και μια από τις τελευταίες δηλώσεις του Βαχρεντίν, ο οποίος ήταν ο τελευταίος Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που φερόταν πολύ υποτιμητικά στους Τούρκους. Η λέξη Τούρκος, θυμάμαι ακόμα και τον αείμνηστο Νεοκλή Σαρή, ακόμα και τώρα λέει, αν πει στην Τουρκία Τούρκος, με την έννοια του Τούρκου, ότι είναι κάτι το υποδιέστερο, είναι κάτι το οποίο χτυπάει την κοινή γνώμη. Αυτό λοιπόν, άσχημα στην κοινή γνώμη. Αυτό λοιπόν ο Κεμάλ το πήρε. Και μια και η Τουρκία είχε εκαθαριστεί εμφανώς, όχι όμως εξ ολοκλήρου όπως θα δούμε στη συνέχεια, από τους μη Τούρκους, βέβαια αυτό ακούγεται εξήμορο, έτσι, ακόμα και οι εκτουρκισμοί δημιούργησαν Οθωμανούς, τους οποίους στη συνέχεια ο Κεμάλ τους μετέτρεψε σε Τούρκους, ήθελε να αλλάξει και τον προσανατολισμό τους. Γι' αυτό και προχώρησε σε μια ελληνοποίηση του αλφαβήτου. Γιατί μιλάω ελληνοποίηση του αλφαβήτου? Γιατί το λατινικό αλφάβητο, το οποίο αντικατέστησε το πατροπαράδοτο οθωμανικό με την περσο-αραβική γραφή, απέτρεψε τους Τούρκους από τη δυνατότητα, τους συγχρόνους Τούρκους, τους νέους Τούρκους, μέλος των οποίων ανήκει και ο Κεμάλ, να έχουν επαφή με το παρελθόν τους. Εμείς μπορούμε να διαβάσουμε άνετα ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Εκείνοι δεν μπορούν να διαβάσουν τα τουρκικά του Μεσαίωνος, τα τουρκικά των πρώτου 1930. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον έμεσο εξελληνισμό, γιατί αυτό ήταν ο στόχος τους, να τους δημιουργήσει μια άλλη κουλτούρα που θα ήταν πιο κοντά στη Δύση. Και τι είναι η Δύση? Ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός. Αυτό λοιπόν το είδε ως αναγκαία και ικανή συνθήκη, με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα ήταν ενεργό μέλος της Δύσεως, αυτής της Δύσεως, που ασπάζεται τα ελληνορωμαϊκά ιδεώδη. Όμως η Τουρκία δεν μπόρεσε να αντέξει πολύ. Με την άνοδο του Ερντογάν άλλαξε πορεία, το βήμα, ο συγχρονισμός μετεβλήθη και τώρα μιλάμε για μια αντίπαλη πορεία. Αντίπαλη πορεία είναι μια πορεία η οποία δημιουργεί συνεχώς αντιπαλότητες, η οποία καταλήγει στους BRICS. Γιατί πάει η Τουρκία στους BRICS? Γιατί εκεί θα μπορεί να βρει φθηνά δάνεια. Γιατί ήδη το Κατάρ, το οποίο ουσιαστικά έχει αγοράσει την Τουρκία, είναι κοινό μυστικό στη γείτονα, ότι η Τουρκία είναι μια καταριανή επιχείρηση. Ένα υποκατάστημα του Κατάρ. Οι καταριανοί κάνουν ό,τι θέλουν, ας είναι καλά οι αδελφοί μουσουλμάνοι, τους οποίους ευαγγελίζεται και ο Ταγί Περντογάν. Αυτή λοιπόν η Τουρκία
μην μπορώντας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας σταματήσουμε εμείς τα φλήνα φήματα εδώ περί ότι υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Εντάξει, ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν. Κουνείς ουδείς πλέον. Και δεν υπάρχει όλος και λόγος για την Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έχει αυτονομηθεί στρατηγικά. Και αυτή η στρατηγική αυτονομία έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με αυτό που είχε πει ο Κεμάλ: ειρήνη στην Τουρκία, ειρήνη στον κόσμο. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο καταρρύπτουν το βασικό γεωπολιτικό αφήγημα, επιχείρημα του Κεμάλ: ειρήνη στην Τουρκία, ειρήνη στον κόσμο. Διότι τι έφερε αυτή η αλλαγή? Πρώτον, εσωτερική ρήξη. Δεύτερον, το πραξικόπημα του 2016. Ναι. Τρίτον, τον γκιουλενισμό. Είναι προσπάθειες να διατηρήσουν την Τουρκία στη Δύση. Προς την ελληνορωμαϊκή εννοείται Δύση, έτσι. Και αυτά όλα τα μετέτρεψε σε πόλεμο και ειρήνη στον κόσμο. Μα η Τουρκία συμμετέχει συνεχώς σε πολέμους που είτε τους δημιουργεί, είτε τους προαλήφει, είτε συμμετέχει ως παρατηρητής, είτε ως ο άγνωστος δρόν. Τι απέμενε? Η ένταξή της σε μια οικονομική συμμαχία, όπου θα είναι οι αναθεωρητικές δυνάμεις, Ιράν, Ρωσία και Κίνα, και οι οποίες αναθεωρητικές δυνάμεις προσπαθούν να φτιάξουν το δικό τους κόσμο, μακριά από τις βασικές οικονομικές δομές της Δύσεως, προκειμένου να μπορούν να συναλλαγούν, να έχουν σχέση με αναδυόμενες οικονομίες, κάτι το οποίο στοχεύει και η ηγεσία της Τουρκίας, να μπορούν επίσης να εκμεταλλευθούν χώρες θετικός και αρνητικός, οι οποίες ενδιαφέρονται για να αυξήσουν τις εξαγωγές και γενικότερα να μπει σε μια διαδικασία όπου η κίτρινη Τουρκία, νομίζω το πιο καλό χρώμα της Τουρκίας δεν είναι το κόκκινο, δεν είναι το ερυθρό, αλλά το κίτρινο. Ναι, γιατί είναι ένα κίτρινο χρώμα το οποίο έχει να κάνει με αυτό που συμβολίζει τον πόλεμο. Με αυτό επίσης που συμβολίζει την αρρώστια. Είναι μια αρρωστημένη πολεμοχαρής Τουρκία, η οποία δεν μπορεί να βρει τον βηματισμό της. Προσπαθεί να τον διαμορφώσει προχωρώντας στο άγνωστο, αλλά με γνωστό τρόπο. Το οικονομικό άγνωστο, με γνωστό τρόπο, τα αιτήματα εντάξεως σε μεγάλες οικονομικές συμμαχίες. Και αυτό δεν είναι άξιο θαυμασμού, αλλά είναι δείγμα της γεωπολιτικής απελπισίας της Τουρκίας. Η Τουρκία προσπαθεί με πολλούς και διαφόρους τρόπους να κραυγάσει και να πει «είμαι και εγώ εδώ». Μα όταν η λίρα καλπάζει προς 38 με το ισοτιμία με το δολάριο και ο σονούπου θα φτάσει στα 40 και θα ξεπεράσει και τα 50 και ποιος άλλος ξέρει τι άλλο θα γίνει, ποιος πλήττεται από αυτή τη διαδικασία? Η Ελλάδα πλήττεται? Όχι. Ο πληθυσμός της Τουρκίας πλήττεται. Ένας πληθυσμός ο οποίος νιώθει μεγάλη πίεση για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και όλες αυτές οι ωραίες κινήσεις δεν κάνουν τίποτε άλλο, απολύτως τίποτα, να διαμορφώσουν ένα κλίμα συνεχουμένης ανασφαλείας. Μα θα μου πείτε, δεν είναι μέσα και η Σαουδική Αραβία? Μάλιστα. Και η Ινδία είναι. Μάλιστα. Αλλά είναι και το Ιράν. Είναι και η Αίγυπτος. Είναι και η Αιθιοπία. Διαφορετικά οικονομικά μεγέθη, διαφορετικές στρατηγικές, διαφορετικοί τρόποι αναγνώσεως του κόσμου. Και η Τουρκία επέλεξε την ευρασιατική ανάγνωση. Η Ρωσία είναι περισσότερο κοντά στη Μόσχα και στο Πεκίνο από ό,τι είναι στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι ή στο Βερολίνο και πολύ δε πιο μακριά από την Ουάσιγκτον. Και δεν είναι θέμα γεωγραφίας. Είναι θέμα της οικονομικής γεωπολιτικής, όπως την αναγιγνώσκει και της γεωπολιτικής εν γέννη το επιτελείο του Ταγί Περντογάν. Αυτό είναι άλλο ένα βήμα που μας δείχνει ότι πολύ συντόμως η Τουρκία θα πρέπει να κάνει ακόμα ένα εξόφθαλμο βήμα. Αλλά αυτό θα είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, κύριε σκηνοθέτη.